ούτε να το διανοηθεί κανένας ότι στην περιοχή του Γκάτι, στην ευρύτερη περιοχή και μάλιστα μέσα στη θέση ποταμιά που είναι περιοχή υψηλής παραγωγικότητας, να κάνει ένα τέτοιο εργοστάσιο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχονται όλοι, να τους κάνει, έτσι, και ποιος τους φέρνει στην περιοχή Κά. Βέβαια γνωρίζουμε ποιοι είναι από πίσω από αυτήν την ιστορία, ποιοι υποστηρίζουν και ποια συμφέροντα είναι. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι θα με πάρει απόφαση με πρόταση δικιά μου στο ΣΚΟΑΠ να μην γίνουν εργοστάσια καύσης και μάλιστα υψηλής ή μεσαίας όχλησης καύσης αποβλήτων. Το βιοαέριο τι είναι? Γίνεται, δημιουργείται η βιομάζα από απόβλητα τα οποία μερικά είναι και επικίνδυνα. Δηλαδή μπορεί να πάρει το οργανισμό πλάσμα των στερεών αποβλήτων και μετά να τα κάψεις για να παράγεις το βιοαέριο. Αυτά είναι κλίματα. Η τοπική κοινωνία των Αθητείων δεν τα δέχεται. Δυστυχώς κάποιοι θέλουν την περιοχή του ΓΚΑ που τώρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους που δεν κάνανε το kit, που δεν κάνανε το εργοστάσιο καύσης των σκουπιδιών, τώρα να υιοθετούν να γίνει αυτή το εργοστάσιο. Θέλουν να πάρουν θέση οι δημοτικοί σύμβουλοι που κατέχονται τα Αθήκια για το θέμα αυτό. Σήμερα συνεδριάζεται το Τοπικό Συμβούλιο Αθητείων. Θα ξεσηκωθεί ο κόσμος από τα Αθήκια, από το Σολομό, από το Χιλιομόδι, από το Αλαμάνο, γιατί είναι τα γύρω χωριά. Και μετά θα έρθει και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Κορίνθου. Είμαστε τελείως αντίθετοι. Είναι μια καταστροφή για την υγεία, καταστροφή για τα χωριά μας, καταστροφή για τις καλλιέργειες, καταστροφή για το μέλλον των γύρω χωριών. Αυτά ήθελα να πω και ευρώ στους καινούριους αγώνες.